Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις προβληματισμού πάνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Και θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλες και όλους και έχει να κάνει με τα αδέσποτα αυτής της πόλης, με τα αδέσποτα στο Ηράκλειο. Τι βήματα έχουν γίνει, τι πρέπει να γίνει περισσότερο και φυσικά είναι και κομμάτι ευθύνης δικό μας, δηλαδή όχι μόνο των φορέων και όσων έχουν την αρμοδιότητα των αυτοδιοικητικών αρχών, αλλά είναι και η δικιά μας ευθύνη. Όταν βλέπουμε περιστατικά να πετάνε φόλες, να προσπαθούν με όποιο τρόπο να ξεκάνουν τα ζωντανά, τότε αυτό μόνο προβληματισμό μπορεί να προκαλέσει. Βέβαια, και αυτό που λες, και να μην κάνουμε στηρώσεις και να εγκαταλείπουμε τα ζωάκια επειδή τα βαρεθήκαμε στο δρόμο. Και έρχονται και γιορτές τώρα και ελπίζουμε πολλοί γονείς, αν πάρουν την απόφαση να πάρουν στα παιδιά τους ζωάκια για δώρο, να μην το μετανιώσουν μετά και να μην τα δούμε στους δρόμους. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την καλεσμένη μας που είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Την κυρία Δέσποινα Σιγκελάκη, είναι αντιδήμαρχος Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιγκελάκη, που είστε εδώ. Ποια είναι η εικόνα με τα δέσποτα σήμερα στο Ηράκλειο? Θεωρείτε ότι έχουμε κάνει βήματα πρόοδου σε σχέση με προηγούμενα χρόνια? Γιατί το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, δεν το αρνείται κάποιος. Έχουν γίνει όμως πολύ σημαντικά βήματα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα που κυκλοφορούν ελεύθερα, τα βλέπουμε καθημερινά. Έχουν γίνει όμως πάρα πολλά βήματα σε σχέση με την προστασία τους, σε σχέση με την υιοθεσία, την αναδοχή των ζώων, την προβολή και την ευαισθητοποίηση του θέματος, ώστε και από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά να γνωρίζουν τι σημαίνει να αγαπάς ένα ζώο, είτε είναι το σκυλάκι, το αδέσποτο, η γάτα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο ζώο. Και το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα σκυλιά που έχουμε. Επειδή είπατε για την προβολή και για την ευαισθητοποίηση του κόσμου, βλέπουμε ήδη και τα πλάνα από το κοινωνικό μήνυμα το οποίο επιχειρήσατε και εσείς ως Δήμος Ηρακλείου να στείλετε. Μέσα από αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι, το οποίο απευθύνεται και σε μεγάλους αλλά και σε μικρούς. Είναι ένα βίντεο, ένα μήνυμα που μιλάει για τη ζωή μέσα από τα μάτια ενός αδέσποτου σκύλου στο Ηράκλειο. Δείχνει πόσο κάποιοι του συμπεριφέρονται φιλικά, κάποιοι του συμπεριφέρονται επιθετικά, αναζητά τροφή, ζει επικίνδυνα. Πολλές φορές βλέπουμε ζώα χτυπημένα από τα αυτοκίνητα. Βλέπουμε την προσπάθεια των υπαλλήλων του Δήμου να τα συλλέξουν εάν είναι επικίνδυνα ή σε περιπτώσεις που χρειάζεται. Βλέπουμε στο βίντεο επίσης και την προσπάθεια που γίνεται στο κοινοκομείο Ηρακλείου, που παρά τις δυσκολίες καθημερινά οι άνθρωποι κοπιάζουν για να ανταπεξέλθουν. Και το μήνυμα που βγαίνει στο τέλος είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να είμαστε επιθετικοί με ένα σκύλο. Ας αγαπήσουμε τα ζώα, ας δείξουμε ευθύνη απέναντι στα ζώα. Και αν είναι να πάρουμε ένα ζώο στο σπίτι μας, ας επιλέξουμε ένα αδέσποτο. Τα ζωάκια του κοινοκομείου θα πρέπει να ξέρουν όλοι, να μάθουν όλοι ότι είναι όλα στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και έχουν θεραπευτεί από ό,τι ασθένεια πιθανόν να είχαν και δίνονται με όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόμο στο όποιο ιδιοκτήτη αποφασίσει να τα πάρει στο σπίτι του. Πόσα σκυλάκια φιλοξενεί το κοινοκομείο σήμερα, κυρία Σιγκελάκη? Η δυναμικότητά του είναι περίπου στα 80 σκυλάκια. Είναι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Το κοινοκομείο δεν είναι ένας χώρος κράτησης. Είναι ένας χώρος όπου έρχονται τα σκυλιά, τα υποβάλλουν σε ιατρικές εξετάσεις, όπως βλέπετε στο βίντεο, στηρώνονται. Αν χρειάζεται να θεραπευτούν, θεραπεύονται. Και μετά, όπως λέει ο νόμος, επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον για τα δέσποτα, δυστυχώς, είναι η πόλη. Οι δρόμοι. Οι δρόμοι, η πόλη. Έχουμε μία εικόνα για το συνολικό αριθμό. Νομίζω πριν χρόνια θυμάμαι καλά ότι μιλούσαμε για 3.000, 3.500. Δεν έχει αλλάξει ο αριθμός, γιατί ακριβώς εμείς οι άνθρωποι δεν αναλαμβάνουμε
αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά και πριν από λίγο καιρό ήταν 5 κουταβάκια που τα είχαν αφήσει σε μια αυλή, 10 κουταβάκια. Την προηγούμενη εβδομάδα μια σκυλίτσα γέννησε μέσα στο κοινοκομείο αρκετά κουτάβια, γιατί και οι ιδιοκτήτες των ζώων δεν τα στηρώνουν, γιατί θεωρούν ότι θα κάνουν μια επέμβαση που ίσως είναι βλαπτική για το σκυλί τους. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό. Όμως, το σκυλί αυτό μπορεί να κυοφορήσει και αυτά τα ζώα μετά τα αφήνουν ελεύθερα ή μπορεί σε κάποια βόλτα του να έρθει σε επαφή με ένα άλλο ζώο αστήρωτο και πάλι. Ο μόνος τρόπος για να ελεγχθεί ο αριθμός των αδέσποτων είναι να γίνουν στηρώσεις και στα αδέσποτα και στα δεσποζόμενα. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, δηλαδή έρχεται στο κοινοκομείο, θέλει να υιοθετήσει? Ο κόσμος ενδιαφέρεται. Τώρα τελευταία αρχίσαμε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια του κοινοκομείου. Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνουμε κάθε δύο Τετάρτες και δύο Κυριακές το μήνα που είναι ο χώρος επισκέψιμος για το κοινό, για να έρθει σε επαφή με τα ζώα, να τα γνωρίσει. Επίσης, κάνουμε πάρα πολλές δράσεις με τα σχολεία. Επισκεπτόμαστε σχολεία μαζί με αδέσποτα σκυλάκια για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή ή δεχόμαστε σχολεία στο χώρο του κοινοκομείου. Συνεργαζόμαστε με μη κυβερνητικές οργανώσεις και από την Αθήνα, αλλά και τις φιλοζωικές οργανώσεις του Ηρακλείου για να προβάλλουμε και τα ζωάκια και την ευζωία τους και το πώς τα φροντίζουμε και την υπεύθυνη στάση σε αυτά. Και ανταποκρίνεται ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίνεται και βλέπουμε σιγά σιγά ότι αρχίζει και χτίζεται ένα δίκτυο ανθρώπων, ένα δίκτυο εθελοντών θα έλεγα, που στις γειτονιές φροντίζουν τα ζωάκια. Η αλήθεια είναι ότι η εθελοντική δράση στο Ηράκλειο φαίνεται να έχει αναπτύξει πολύ μεγάλα αντανακλαστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αδέσποτα και πώς βοηθάνε και τη δράση του κοινοκομείου, του ίδιου του κοινοκομείου. Βεβαίως, δεν γίνεται χωρίς τις φιλοζωικές οργανώσεις, δεν μπορεί να υπάρξει ο Δήμος μόνος του, γιατί ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε τα ζώα, να τα κλείσουμε κάπου μέσα, να τα φυλακίσουμε για να τελειώνουμε. Είναι να υπάρχει μία συνεργασία και για την προστασία των ζώων και για το να βρουν ένα περιβάλλον να τα φροντίζουν, κάποιους ανθρώπους να τα φροντίζουν τελικά. Είμαστε σε άριστη συνεργασία, άλλωστε και τα δύο φιλοζωικά σωματεία, η Ζωφόρος και ο Σύρος, συμμετέχουν στην Πεταμελή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου που ασχολείται με τη διαχείριση των αδέσποτων. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πολλοί άνθρωποι που είναι μέλη των σωματείων αυτών αλλά και άλλοι έχουν αναλάβει στη γειτονιά τους και ταΐζουν τα αδέσποτα. Ο Δήμος φροντίζει και τους προμηθεύει με τροφή και έτσι μπορούν να είναι σε ένα ελάχιστο επίπεδο ευζωία σε αυτά τα ζωντανά. Κυρία Σκυλάκη, λειτουργικά για το κοινοκομείο που βρισκόμαστε μπορεί να υπάρξει βελτίωση ενός επίπεδο προσωπικού, στελέχωσης, χρηματοδοτήσεων? Είναι πάντοτε λίγο αγκάθια όλα αυτά. Είναι εθελοντές, αλλά ναι, από τους υπαλλήλους τι γίνεται στο κοινοκομείο? Έχετε και τους δίκιο, ανθρώπους που καθημερινά και μόνιμα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις είναι πλέον εκεί. Είναι υποστελεχωμένο και το κοινοκομείο και γενικά όλο το ζήτημα, όλο το γραφείο αδέσποτων. Γιατί φεύγουν άνθρωποι, βγαίνουν στη σύνταξη, αλλάζουν υπηρεσίες, γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα. Αυτοί που είναι προσπαθούν με κάθε τρόπο, προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να τους βοηθάμε, είτε με συμβασιούχους, είτε με συμβάσεις. Η εκπαιδεύτρια που υπάρχει τώρα είναι εξωτερικός συνεργάτης, υπάρχει στον ΑΕΡΑ μία πρόσκληση για γιατρό για να συνεργαστεί με το κτηνίατρο, να συνεργαστεί με το κοινοκομείο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εμπλουτίζουμε το δυναμικό. Για το ωράριο, γιατί μας έχει πει ο κόσμος, υπάρχουν παράπονα, το ωράριο είναι πολύ περιορισμένο λειτουργία του κοινοκομείου. Υπάρχει κάποια
προοπτική να διευρυνθεί λίγο το ωράριο. Νομίζω τι ώρα κλείνει ουσιαστικά το κοινοκομείο. Το κοινοκομείο είναι ανοιχτό επιπλέον του ωραρίου, δηλαδή από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Είναι ανοιχτό κάθε δεύτερη Τετάρτη και κάθε δεύτερη Κυριακή σε ένα διευρυμένο ωράριο για να μπορεί ακριβώς ο κόσμος να το επισκέπτεται απογευματινές ώρες ή την Κυριακή που έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνεται στις αρχές κάθε μήνα ποιες μέρες θα είναι ανοιχτό το κοινοκομείο για να δέχεται κόσμο. Mm-hmm. Από κτηνιάτρους είμαστε εντάξει στο κοινοκομείο, κυρία Σιγκελάκη, γιατί υπάρχουν αναφορές και υπήρχαν μάλιστα και μηνύματα που είχαν φτάσει και σε εμάς ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις για γιατρούς στο κοινοκομείο. Κοιτάξτε, υπάρχει και γιατρός αυτή τη στιγμή που είναι σταθερά στο κοινοκομείο σε συνεργασία με μια μη κυβερνητική οργάνωση του εξωτερικού, όπου έρχεται ο άνθρωπος εθελοντικά, δεν πληρώνεται από εμάς. Υπάρχει σύμβαση και με εξωτερικό γιατρό κτηνίατρο, τον κύριο Μπαντουβά. Και τώρα είμαστε στα σκαριά, όπως σας είπα πριν, για άλλη μια σύμβαση για επιπλέον γιατρό στο κοινοκομείο. Το ζήτημα με τους κτηνιάτρους, όπως και με όλες τις συμβάσεις του Δημοσίου, είναι ότι πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένη διαδικασία, που δυστυχώς πολλές φορές είναι καθυστερή, υπάρχουν πολλά εμπόδια και μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη τα κενά που υπάρχουν τα χρονικά, πώς θα καλύπτονται. Με τις φόλες και τα αποτελέσματα αυτών, μάλλον, κυρία Σιγκελάκη, τι κάνουμε, γιατί υπήρχαν, ας πούμε, σήμερα αναφορές ότι υπήρξαν αρκετές στην περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ, όπου εκεί υπήρξαν και πολλά ζώα νεκρά. Η διαδικασία ποια είναι εκεί τώρα, έχει αρμοδιότητα ο Δήμος? Γίνεται σε μερικές περιπτώσεις, όντως έχουμε δει φόλες και ομαδικές ομαδικές επιθέσεις σε ζώα, ναι, που δείχνει και το ποιόν των ανθρώπων, βέβαια, αφού επιτίθενται σε ζώα τα οποία είναι ανυπεράσπιστα, τα ξεγελάνε με αυτόν τον τρόπο. Η διαδικασία είναι μηνυτήρια αναφορά και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η αστυνομία. Υπάρχουν, προβλέπονται κυρώσεις και ποινικές και οικονομικές, εάν αποκαλυφθεί ποιος είναι ένοχος. Σε πολλές περιπτώσεις έχει αποκαλυφθεί, γιατί υπάρχουν κάμερες ασφαλείας σε διάφορα μαγαζιά, σπίτια τριγύρω. Mm-hmm. Υπάρχουν και τσουχτερές κυρώσεις, αλλά δεν φαίνεται να τους αποτρέπουν τελικά. Κοιτάξτε, ένα χρόνο που από το Μάρτιο που έχω αναλάβει εγώ, ευτυχώς είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχουν υπάρξει με φόλα, που σημαίνει ίσως να μας αφήνει ένα περιθώριο να ελπίζουμε ότι μειώνονται τα περιστατικά. Ναι. Προσπαθούμε να παρέμβουμε όσο μπορούμε. Όταν υπάρχει μια ειδοποίηση ότι υπάρχει φερρυπίν, μια γέλη, προσπαθούμε με τους κοινοκόμους και με την εκπαιδεύτρια να επισκέπτονται την περιοχή. Βλέπουν, παρατηρούν τα ζώα, αν όντως είναι σε αγέλη, αν είναι επιθετικά, τα χωρίζουν, αφού ελεγχθούν, στηρωθούν, θεραπευθούν κλπ. Και τα χωρίζουν για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Mm. Υπάρχουν όμως και αντίθετα πολλές περιπτώσεις που τα ζώα δεν πειράζουν κάποιον, αλλά τρομάζουν τα ζώα επειδή κάποιος άνθρωπος με τη σειρά του έχει τρομάξει και μπορεί να πετάξει μία πέτρα ή μπορεί να περάσει ένα μηχανάκι με κομμένη την εξάτμιση και, ναι, ή να πετάξει κάποιος ένα, ναι, βεγγαλικό, μία κροτίδα. Αυτά συμβαίνουν. Τώρα, αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι θα εξοντώσουμε όλα τα ζώα. Έτσι. Δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι λύση. Μόνο. Η λύση είναι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας εμείς οι άνθρωποι, να φροντίζουμε και τα ζώα στο σπίτι μας και τα ζώα στο δρόμο όσο μπορούμε. Και ας φροντίσουμε και τις στηρώσεις, γιατί και κυρίως αυτό να είναι το κλειδί, έτσι, κυρία Σιγκελάκη. Και μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ηρακλείου όλοι όσοι ενδιαφέρονται να στηρώσουν το ζώο τους, εφόσον ανήκουν σε ευπαθή ομάδα ή είναι κυνηγοί ή είναι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι με συγκεκριμένα κριτήρια στηρώνεται το ζώο δωρεάν. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ζώα στηρωμένα, είτε δεσποζόμενα είτε αδέσποτα. Και ευχαριστούμε για το μήνυμα αυτό που στέλνετε. Αν κάποιος νομίζει ότι δεν μπορεί οικονομικά να ανταπεξέλθει σε αυτό, ας απευθυνθεί στο Δήμο Ηρακλείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.